Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να ισιώσουμε τα μαλλιά μας μόνες μας στο σπίτι μας σαν επαγγελματίες. Σίγουρα δεν χρειαζόμαστε πολλά προϊόντα, αλλά τα κατάλληλα προϊόντα και τη σωστή τεχνική ώστε να πετύχουμε το τέλειο ίσιωμα στα μαλλιά μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα βηματάκια μας και πάμε λοιπόν στο step 1, το οποίο είναι το πιο απλό και το πιο εύκολο. Η επιλογή των σωστών και κατάλληλων προϊόντων περιποίησης και φροντίδας των μαλλιών μας, ανάλογα φυσικά τον τύπο των μαλλιών μας. Εγώ όσον αφορά στο κομμάτι μάσκα, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, διότι ακριβώς η μάσκα είναι η οποία φροντίζει, λιένει και κάνει τα μαλλιά μας πολύ πιο όμορφα και τα προετοιμάζει για να τα ισιώσουμε πάρα πολύ εύκολα. Έχω επιλέξει λοιπόν 4 μάσκες που μου αρέσουν ιδιαιτέρως. Η πρώτη είναι από Κατίβα και είναι η Macadamia Deep Hydration Treatment, πάρα πολύ ωραίο και πλούσιο προϊόν. Η μάσκα από Natura Siberica, η οποία απευθύνεται σε πολύ φθαρμένα μαλάκια, ταλαιπωρημένα μαλάκια και εφαρμόζεται από τη ρίζα μέχρι τις άκρες. Η μάσκα από Garnier και Botanic Therapy με καστορέλαιο και σφένδαμο, η οποία επίσης απευθύνεται σε ταλαιπωρημένα και φθαρμένα μαλλιά. Και φυσικά τελευταία, από L'Oréal, Elvive, Extraordinary Oil με Coconut Oil. Αν αγαπάτε τη μυρωδιά της καρύδας, πιστέψτε με, θα τη λατρέψετε, γιατί είναι ένα άρωμα το οποίο μένει μέχρι το επόμενο λούσιμο που θα κάνετε, τα μαλλιά σας θα μοσχοβολούν καρύδα και φυσικά αφήνει και ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν, step 1, εφαρμογή των κατάλληλων, των σωστών προϊόντων ανάλογα τον τύπο των μαλλιών μας. Ξεβγάζουμε πάρα πολύ καλά τα μαλλιά μας και πάμε στο δεύτερο βήμα. Δεύτερο βήμα λοιπόν, στεγνώνουμε πάρα πολύ καλά τα μαλλιά μας με ένα σεσουάρ, ρίχνοντας τα μαλλιά μας τούμπα που λέω εγώ, με φορά προς τα κάτω, στεγνώνουμε με έμφαση στις ρίζες, ώστε να μην είναι καθόλου νοπές και να πετύχουμε το τέλειο ίσιωμα και φυσικά όλο το μήκος της τρίχας μας το στεγνώνουμε πάρα πολύ καλά. Επόμενο βήμα λοιπόν και πάρα πολύ σημαντικό είναι η εφαρμογή ενός θερμοπροστατευτικού προϊόντος. Είτε μιλάμε για ένα λαδάκι, το οποίο το εφαρμόζουμε σαφώς στις άκρες των μαλλιών μας, είτε μιλάμε για ένα προϊόν όπως είναι το συγκεκριμένο που αγαπώ και επιλέγω, είναι από Attitude το Heat Defeat σε μορφή spray, το οποίο πέραν ότι προστατεύει τα μαλλιά μας από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσει είτε η πρέσα για το ίσιωμα, είτε το σεσουάρ, γενικότερα προστατεύει τα μαλλιά μας και από τη μόλυνση του περιβάλλοντος και γενικότερα τα θρέφει και τα φροντίζει. Οπότε λοιπόν, για εμένα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο μπορείτε φυσικά να δοκιμάσετε και να μου πείτε και τη γνώμη σας, ή αν το έχετε δοκιμάσει, να μου αφήσετε ακριβώς από κάτω τα σχόλιά σας και να μου πείτε πώς το βρίσκετε κι εσείς. Εφαρμόζουμε λοιπόν ένα χι προϊόν για προστασία των μαλλιών μας από τις υψηλές θερμοκρασίες και συνεχίζουμε με το ίσιωμα. Και πάμε στο ζητούμενο που είναι το ίσιωμα των μαλλιών μας και οι τρόποι που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι δύο. Είτε το σεσουάρ μας και μια μεγάλη στρογγυλή βούρτσα, είτε η πρέσα ισιώματος. Προσωπικά επιλέγω την πρέσα, βέβαια κακώς επιλέγω την πρέσα η αλήθεια είναι, γιατί οι κομμωτές επιλέγουν το σεσουάρ και τη στρογγυλή βούρτσα, επειδή ακριβώς δεν έρχεται σε τόσο άμεση επαφή η πλάκα με την τρίχα, οπότε κάπως αποφεύγεται η πολύ έντονη φθορά. Παρ' όλα αυτά είναι ένας τρόπος που με εξυπηρετεί, προσπαθώ όσο μπορώ να μην τα ισιώνω τακτικά τα μαλλιά μου και φυσικά όπως είπα να χρησιμοποιώ και θερμοπροστατευτικά προϊόντα, προϊόντα φροντίδας, αναδόμησης της τρίχας που να περιέχουν έλαια τα οποία θρέφουν σε βάθος τα μαλλιά, οπότε προσπαθώ λίγο να αντισταθμίσω την κατάσταση όταν είναι έτσι αυτές οι περίοδοι που τα ισιώνω σχετικά τακτικά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, καλώς κακώς εγώ επιλέγω την πρέσα ισιώματος, με έχει εξυπηρετήσει πολύ και προσπαθώ να μην βάζω πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αυτή, επιλέγω σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, απλά δίνω περισσότερη βαρύτητα στο να τα ισιώσω τούφα-τούφα. Πώς κάνουμε λοιπόν, πώς ξεκινάμε το ίσιωμα? Ξεκινάμε λοιπόν από τις εσωτερικές τούφες και κυρίως τη βάση του αφιένα και βγαίνουμε σιγά σιγά προς τα έξω. Όταν έχουμε λοιπόν ισιώσει όλα μας τα μαλλιά, τούφα-τούφα, και καλό είναι οι τούφες που θα παίρνουμε να μην είναι πάρα πολύ μεγάλες, ώστε να πετύχουμε το τέλειο ίσιωμα, και σιγά σιγά θέλει λίγο υπομονή, αλήθεια είναι. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο τελικό στάδιο που είναι να φτιάξουμε τη χωρίστρα μας, όπου θέλουμε εμείς, έχουμε λοιπόν ισιώσει σχεδόν, όχι σχεδόν, έχουμε ισιώσει τα μαλλιά μας, αλλά πριν τα τελειοποιήσουμε, φτιάχνουμε κανονικά τη χωρίστρα μας όπου θέλουμε εμείς. Προσωπικά επιλέγω συνήθως ή στο κέντρο ή ελαφρώς λοξά και τελειοποιούμε το ίσιωμά μας, βάζοντας ουσιαστικά τα όρια στο κεφάλι μας όπου θέλουμε εμείς για να έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα. Και φυσικά, τελευταίο βήμα είναι το styling. Επιλέγουμε μία λακ ώστε να το κρατήσουμε το χτένισμά μας, να κρατήσουμε τα μαλλιά μας λίγο περισσότερο, ίσια και πιο έτσι όμορφα και τυθασευμένα, κάποιες τουφίτσες, κάποια αυτά να είναι λίγο πιο ωραία και πιο στρωμένα. Αυτή την περίοδο έχω επιλέξει από Schwarzkopf την Got To Be. Θέλω να μου πείτε και τη δική σας γνώμη αν την έχετε χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη λακ. Εμένα μου αρέσει αρκετά.
τη θασεύει τα μαλλιά, την κάνει τη δουλειά της κουμπλέ, δεν τα κοκαλώνει. Φυσικά την ψεκάζω από απόσταση και όταν θέλω να δώσω έτσι έμφαση σε κάποιες τουφίτσες οι οποίες δεν κάθονται με τίποτα, ψεκάζω αυτό ένα κόλπο που μου είχε πει μια φίλη μου, η Δάφνη. Μου είχε πει λοιπόν ότι ψεκάζουμε λίγο στα δάχτυλά μας και οριοθετούμε έτσι, φτιάχνουμε έτσι τα μαλάκια μας και τα θασεύουμε. Είναι και αυτός ένας τρόπος καλός. Είναι μια λακ που, okay, μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι έχει ένα super αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν καλό, την κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Πείτε μου και τη δική σας γνώμη, αν την έχετε χρησιμοποιήσει, πώς τη βλέπετε κι εσείς. Με λίγα λόγια, αυτά είναι τα βήματα που ακολουθώ. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι κάτι δύσκολο ή κάποια διαδικασία που θέλει πάρα πολλά προϊόντα ή κάτι ιδιαίτερο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα μαλλιά μου εμένα δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, η τρίχα μου, την τρίχα μου μπορείς να την κάνεις εύκολα ό,τι θες. Είναι σπαστά τα μαλλιά μου, βέβαια έχω πολύ λεπτή τρίχα. Είναι σπαστά τα μαλλιά μου, οπότε εύκολα τα κάνω σγουρά, εύκολα τα κάνω ίσια. Είναι και κάποια μαλάκια τα οποία είναι λίγο πιο δύσκολα στο να τα τυθασεύσεις, στο να τα φτιάξεις έτσι, θέλει λίγο παραπάνω επιμονή. Παρ' όλα αυτά τα βήματα είναι αυτά και το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ίσως λίγο περισσότερη επιμονή σε σημεία και σε τουφίτσες οι οποίες δεν κάθονται και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα, εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το μαγικό κουδουνάκι για να λαμβάνετε ενημερώσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει σε τούτο εδώ το ταπεινό κανάλι. Αύριο φυσικά θα έχουμε νέο βίντεο στις 3 πάλι, πάντα στις 3 όπως και την Κυριακή. Εμείς φυσικά τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter αλλά και blog που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη φυσικά και δυναμία το Instagram. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 3, εγώ σας λύκω φιλό. Γεια σας!